Σήμερα το ΔΕΦΤΕ λάβετε φως μετά από πόσες μέρες ήρθε, Λιάννα. Καλημέρα. Ήμουν από τους τυχερούς. Σε μένα ήρθε στις 4 μέρες. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν ούτε σήμερα. Ναι. Και αυτοί είναι πάρα πολλοί και σε πάρα πολύ δύσκολη θέση. Και αισθάνθηκα κι εγώ πολύ παράξενα όταν έπρεπε να πω σε ανθρώπους. Έχω απέναντί μου άνθρωπο μεγάλο στην ηλικία, με προβλήματα υγείας, ο οποίος έφυγε, πώς να σου πω, με μπουλντόζα, ας πούμε, για να πάει κάπου αλλού για να μπορέσει να σταθεί. Το θέμα της κακοκαιρίας είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να το αποφύγουμε ποτέ. Είναι, και μην αρχίσουμε τώρα τα περί κλιματικής αλλαγής, γιατί έχω 6,5 δεκαετίες στην πλάτη μου και πίστεψέ με, έχω ζήσει και το 2001 εδώ πάνω, έχω ζήσει και το 2012 και το 2004 και το 1984 και τα έχω ζήσει όλα. Και έχω ζήσει και στην έρθει τις πλημμύρες με τους νεκρούς πίσω σε πολύ περισσότερες δεκαετίες από αυτές που συζητάμε σήμερα. Πάντοτε υπήρχαν θύματα, πάντοτε την πλήρωναν οι ίδιοι, πάντοτε ακουγόταν εκεί το όπου ο φτωχός και η μοίρα του, και επομένως τα αστιάκια του τύπου οι πλούσιοι τώρα την πληρώνουν, αν στην περιοχή νομίζουν ότι μένουν μόνο πλούσιοι, είναι γελασμένοι. Και όσοι χερεκακούν περί αυτό, είναι επίσης άνθρωποι οι οποίοι έχουν χάσει το αίσθημα του θανάτου, γιατί ο θάνατος δεν γνωρίζει ούτε γειτονιές, ούτε ηλικίες. Σωστό. Δυστυχώς. Δυστυχώς. Έτσι είναι. Και κάθομαι και αναρωτιέμαι ποιος βάζει στο νου του όταν παίζει με τα χιόνια, γιατί ανθρώπινο είναι. Και εγώ έχω παίξει με το παιδί μου όταν ήταν μικρό με τα χιόνια. Όταν παίζει με τα χιόνια, να έχει τουλάχιστον τη συνέστηση, τουλάχιστον εκείνη τη συνέστηση, τη σεμνότητα, ότι κάπου αλλού χιόνι ενός μέτρου μπορεί να σκοτώσει έναν αγρότη στο βουνό. Σωστό. Μπορεί να σκοτώσει έναν οδηγό στο δρόμο, μπορεί να προξενήσει προβλήματα στην αγροτική οικονομία, μπορεί να κόψει τις υποδομές στη ζωή, τον αναπνευστήρα, το. Δεν σας έκανε εντύπωση ότι δεν έχουμε αποκτήσει την κουλτούρα της αλληλεγγύης που οφείλαμε να έχουμε ως λαός, συνειδητοποιώντας ότι με το κρύο και την παγωνιά, έτσι όπως ήρθε αυτός ο απίστευτος χιονιάς, μιας μύδιας, την οποία αποδίδουμε 99% χάρη στην υπέροχη παιδεία που έχουμε, μόνο 2 φόνους των παιδιών της, ενώ είχε κάνει 7 πριν φτάσει να σκοτώσει και τα παιδιά της. 7 συνολικά έχει κάνει η μύδια φόνους, έτσι, 7. 7. Έκοψε και τον αδερφό της κομματάκια και τον πέταγε όταν την κυνήγε και ο πατέρας της. Και τα λέω αυτά γιατί παίρνουν διαστάσεις τραγωδίας όλα. Και δεν μπορεί να κρύβεται κανένας όμως, όταν λέω κανένας υπεύθυνος, 46 χρόνια από τη μεταπολίτευση, έτσι είναι, ο κόσμος ψηφίζει αυτούς που βρίζει. 46 χρόνια. Συναπτά. Ο κόσμος ψηφίζει αυτούς που βρίζει. Σε όλα τα επίπεδα. Από την κορυφή και την εξουσία μέχρι το συνδικαλισμό. Πώς θα λυθεί το θέμα αυτό, να μην ξαναζήσουμε τέτοια γεγονότα, διότι σήμερα πολύ ορθώς... Όπως ο Κυρμέντιος Γιώργο μου, αν δεν έρθει ο κόσμος ανάποδα, δεν γίνεται τίποτα. Δηλαδή. Το λέω εγώ. Πρέπει να έρθει ο κόσμος ανάποδα. Πρέπει ο κόσμος τα κυριολεκτικά να επαναστατήσουν συνειδήσεις. Ναι. Να ανεβεί ο πύχης των απαιτήσεων. Μάλιστα. Να κοιταχτούμε με τη μούρη στον καθρέφτη. Πώς να σου το πω. Δεν μπορεί να ζητάω δύο χρόνια πριν και δεν θέλω να πω σε ποιους απευθύνθηκα. Πίστεψέ με. Αντιλαμβάνομαι. Σε αυτό που λέμε σε πάντα αρμόδιο. Έτσι. Σε πάντα αρμόδιο. Έτσι. Για να κόψω ένα πεύκο. Ναι. Μέσα στην αυλή μου, το οποίο είχε ύψος 20 μέτρα, ναι. Τα πεύκα εδώ πάνω είναι 100 και 150 ετών, ναι. Το οποίο είχε γύρει να τσακίσει τους διπλανούς και να τους σκοτώσει. Τους διπλανούς μου, και όχι εμένα, ναι, η περιπέτειά σου... να τους τσακίσει. Ναι. Λοιπόν, η κοπή δέντρου μέσα στο σπίτι υπάγεται στην πολεοδομία. Αν είναι έξω, αν είναι... Όπως με ακούς. Ναι. Ήρθαν οι δασικοί και είπαν πρέπει να κοπεί. Μάλιστα. Ήρθαν οι ειδικοί και πρέπει να κοπεί. Ήρθαν από το Δήμο και είπαν ότι πρέπει να κοπεί. Το κόβεις εξώδη σου, ναι. Για να κόψεις ένα πεύκο τέτοιο θες πάνω από 2,5 χιλιάρικα, ναι. Για να μπορέσεις να το κόψεις, για να το κουβαλήσεις. Για να μην κρεμίσεις το σπίτι σου, ναι. Για να τηρήσεις την νομιμότητα πρέπει να πάρεις άδεια από την πολεοδομία. Και το μεταξύ μπορεί να έχει πεθάνει άνθρωπος, έτσι. Σωστό. Και πόσο χρόνο έκανες. Ότι, σου λέω μα. Και πόσο... Βρήκα έναν άνθρωπο και το κόψε. Μάλιστα. Λοιπόν, πρόσεξε. Και ανέβηκε ως ένα ερήτης απάνω. Αυτό το πράγμα λοιπόν όμως, ναι. Δεν είναι υπόθεση ατομικής ευθύνης. Αυτό το αστιάκι πρέπει να τελειώσει. Αυτό είναι... Οι υποδομές είναι υπόθεση κρατικής, δημοτικής, πολιτικής βαθιά ευθύνης. Η πολιτική προστασία είναι κατόνομα. Μάλιστα. Δεν με ενδιαφέρει εμένα να έχουν φτιάξει σχέδια ξενοκράτης, φαυλοκράτης, κρατεοκράτης και βοριάς, νοτιάς και οτιδήποτε άλλο. Με ενδιαφέρει ότι δεν εφαρμόζονται.
Ο άνθρωπος που βλέπεις εκεί, ο εναερίτης που δείχνετε τώρα εσείς, όταν πιάσει δουλειά, κινδυνεύει ανά πάσα στιγμή. Σε λίγο θα περνάει, θα είναι μόνο στα χέρια των εργολάβων. Στα χέρια των εργολάβων είναι όλοι αυτοί οι εργαζόμενοι. Δεν είναι ούτε μόνιμοι, ούτε όπως πρέπει να είναι, ούτε τίποτα. Για 4 χρόνια παίρνει 580 ευρώ. Μάλιστα. Τώρα. Παίρνει 580 ευρώ. Άκου έχουν τώρα λιγοστέψει το προσωπικό παντού. Οι άνθρωποι παντού. Τα εργαλεία παντού. Τα μέσα παντού. Και καλύπτονται κουβαλώντας από τον ένα νομό στον άλλον. Άκου τώρα σκέψου να δεις. Σκέψου τις πλημμύρες. Σκέψου τα προηγούμενα. Σκέψου τις συγγνώμες. Σκέψου την έλλειψη παρετήσεων. Σκέψου τα 1002. Και στο τέλος κάθεσαι ξεπαγιασμένος στο σπίτι σου, αν έχεις τρανζίστορ, ναι, ή κάποια στιγμή που θα βγεις από αυτό και παρακολουθείς την ανήθικη κλωτσοπατινάδα του πολιτισμού. Άκου τώρα να δεις. Μόλις έβαλα το πρωί σε λίγο η Λιάνα Ικανέλη μαζί μας, πήρα καμιά δεκαπενταριά μηνύματα από τη Μελβούρνη. Και μου λένε, όταν θα έρθει η Λιάνα, πες της, προσέξτε, κυρία Κανέλη, απευθύνομαι στη βουλευτή Λιάνα Κανέλη και τώρα θα πω Λιάνα Σκέτο. Λιάνα μου λένε το εξής. Στη Μελβούρνη και στο Σίδνεϊ, ο Δήμος από την πρώτη μέρα του μήνα μέχρι την τελευταία μέρα έχει ένα συνεργείο που γυρνάει και όπου βρει τέτοιου είδους καταστάσεις παρεμβαίνει μόνο ο Δήμος, με απόλυτη αρμοδιότητα. Δηλαδή οι άνθρωποι το λύσανε μία και έξω. Δεν θα μπορούσε αυτό να γίνει και στην πατρίδα μας. Να δεις. Έλα. Δεν λύνεται όταν η ίδια τάξη που δημιουργεί το πρόβλημα έχει και το μαχαίρι και το πεπόν της νομοθεσίας. Μάλιστα. Δεν λύνεται. Δεν λύνεται αν δεν πάρει ο λαός την υπόθεση στα χέρια του και τώρα δεν μπορεί κάποιος να μου πει ότι πολιτικοποιώ μία κακοκαιρία. Όχι, περιγράφεις. Και μπορεί να την πάρει ακόμα και κάτω από αυτές τις συνθήκες που μιλάμε τώρα. Μάλιστα. Μπορεί να την πάρει ακόμα και με την ψήφο του. Πώς να σου το πω. Η αποχέτευση στην Αττική, ναι, παραμένει στο 18-19%. Ναι. Ο ΔΕΔΙΕ, ο οποίος δεν κάνει τη δουλειά του, είναι η κομματιασμένη, πάλε ποτέ κρατεά ΔΕΗ, φτιαγμένη από σένα και από μένα, από τη μάνα μου, από τον πατέρα μου, από τη γιαγιά μου, από αυτούς που πληρώσανε, από αυτούς που πληρώνουν για να έχουν ηλεκτρικό και να μην είναι η χώρα σε διαδικασία τις δεκαετίες του 50, έχει κοπεί κομματάκια και έχει μοιραστεί. Το καταλαβαίνουμε. Πρόκειται να βγει μάλιστα τώρα όσο νούπο, όσο είναι περισσότερα τα προβλήματα, τόσο ευκολότερα και φθηνότερα θα περάσει στον ιδιωτικό τομέα. Ξέρεις ποια είναι η πλάκα, ότι η Βόρειος Ελλάς το ζει όλο το χειμώνα. Χειμώνες ατέλειωτους. Μα το ζουν άνθρωποι με μείον 25. Έτσι. Και δεν το ζουν για 3 ή 4 μέρες. Το ζουν με κατεστραμμένες παραγωγές, με πλημμυρισμένες περιοχές, με 1002. Δεν μπορώ να θυμηθώ τον αριθμό των ερωτήσεων που έχει κάνει το ΚΚΕ στα 20 χρόνια που είμαι βουλευτής, για τις υποδομές, για τις μελέτες, για ερώτημα, τον τρόπο τον οποίο πρέπει να ενημερώνεται το μάλιστα κοινό. Δεν υπήρχε ενημέρωση, άκουσέ με. Εγώ στα αλήθεια χρωστάω και όταν είναι κάτι που είναι της προκοπής, οφείλω να ομολογήσω. Μοναδικός άνθρωπος που γύρναμε γύρω-γύρω εδώ στη γειτονιά, στα αλήθεια ορατά πολύ όμως, ναι, να κυκλοφορεί, ήταν η πυροσβεστική. Α, ήταν η πυροσβεστική, μπράβο τους. Η πυροσβεστική, μπράβο. Και ο κύριος Κουτσοσπύρος, αν δεν κάνω λάθος το όνομα του ανθρώπου. Ναι, μπράβο. Ο οποίος κυκλοφορούσε ο αντιστράτηγος και προσπαθούσε να συντονίσει με ό,τι μέσα είχε. Μάλιστα. Πρόσεξε όμως. Άμα όμως καθίσεις και το κοιτάξεις, δεν είχε τα μέσα που πρέπει. Μάλιστα. Πώς θα σου το πω. Δεν είχε τα μέσα. Μάλιστα. Δεν μπορεί σε ένα όχημα να διατίθεται στην πυροσβεστική 2 άτομα με μάλιστα ένα πριόνι. Ερώτημα. Και να κόψει ένα πράγμα σαν κι αυτό. Ναι. Για να απελευθερώσει τα καλώδια στην εποχή των ντρόουν που κάνουν αέριες φωτογραφίες για να δείξουν κάποιον ο οποίος παίζει στο χιόνι. Ναι. Που παίζει στο χιόνι κάποιος. Δεν χρησιμοποιούμε ντρόουν για να δείξουμε τι ωραία που είναι η Ακρόπολη από πάνω. Ναι. Δεν μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν ντρόουν για να ελέγξουν το δίκτυο. Τώρα, εάν κάποιος. Λέω τώρα ένα παράδειγμα. Εγώ δεν ξέρω με ποια σχέση από αυτά. Πριν πάμε δεν μπορούσανε. Πριν πάμε στην επικαιρότητα την άλλη, που ξέρεις πολύ καλά, εάν. Δεν γίνεται να μην πάμε στην άλλη. Δεν θα πάμε δεν οπωσδήποτε. Δεν γίνεται να μην πάμε στην άλλη. Σε ρωτώ λοιπόν, η λύση πού είναι στο πρόβλημα. Εάν κάποιος έλεγε, Λιάννα, έλα εδώ, έζησε στο πρόβλημα. Ποια είναι η λύση του. Τι θα πρότεινε. Αλλάξτε τους όλους αυτούς Λιάννα που ψηφίζετε μέχρι σήμερα και σας έχουν κάνει τη ζωή πρόεδρο. Αλλάξτε τους. Για τη αλλάξτε λύση, σύστημα. Αλλάξτε τρόπο σκέψης. Μάλιστα. Αλλάξτε μέγεθος απαιτήσεων. Πάψτε να δέχεστε ψυχουλάκια ως κάτι της. Μάλιστα. Πάψτε να είστε επιδοματούχοι της ζωής. Επιδοματούχοι της ζωής. Πάψτε να δέχεστε προκαταβολή στη σύνταξη περιμένοντας 6 χρόνια. Και 5 χρόνια. Άμα το δέχεσαι, ο άλλος σου λέει, αφού επιζείς με 3,5 κατοστάρικα ή με 0, 5 χρόνια, θα τα βγάλεις πέρα. Και στην κακογερία και σε όλα.
Μάλιστα. Άμα τον μάθεις τον άλλον ότι δέχεσαι να έχεις το παιδί, αφού έχεις φάει στη μάπα επί 10 χρόνια, εδώ καλό οποιονδήποτε και οποιαδήποτε μας βλέπει αυτή τη στιγμή. Μάνα, πατέρα, παιδί ή δαιμόνα. Του έχουν πρίξει τα αυτιά με τον κίνδυνο να χρησιμοποιεί το παιδί του πολύ τις οθόνες, τα τάμπλετ, ότι κινδυνεύουν τα μάτια του, ότι κινδυνεύει η ψυχική του υγεία, ότι δεν κάνει το παιδί να είναι μπροστά από την οθόνη παραπάνω από 2-3 ώρες, μάξιμου μία την ημέρα. Ωραία. Βάλ το 8 ώρες τώρα να κάνει τηλεκπαίδευση. Βάλ το και 2 ώρες να παίξει. Και τι φίλτρα για τα μάτια του. Αν έχει σήμα και αν φτάσει και αν έχει τάμπλετ και αν έχει οθόνη και αν έχει κινητό και αν μπορεί και αν το ξέρει, ναι, ο δάσκαλος και αν εκπαιδεύτηκε το καλοκαίρι. Βάλτε όλα αυτά τα αν, ναι, και μετά άμα κοιταχτούμε στον καθρέφτη θα δούμε ότι τη ζωή μας την έχουμε εκχωρήσει, λες και δίνουμε μπόνους λοιπόν, στους σαδιστές που μας κυβερνάνε. Γιάννα, βάζουμε μια τελεία. Πάμε σε διάλειμμα. Θα πάμε στο θέμα Λιγνάδη. Είναι... Πάμε σε διάλειμμα, γιατί άμα θα γυρίσουμε πρέπει να γυρίσουμε τους ξεγελασμένους. Γύρνα γρήγορα, γιατί το πολύ ξεγελασμένο θα πρέπει να θυμίσει σε κάποιους που ξεγελάστηκαν με το δημοψήφισμα, που τους το τουμπάρανε και τους ξαναψηφίσανε. Λοιπόν, Γιάννα, μιλάμε για 14χρονα παιδιά, για παιδιά γυμνασίου, για ανήλικα παιδιά. Ο λόγος σε σένα. Πάμε σε ένα ουσιαστικό που να βάλουμε επιτέλους το δάχτυλο στην πληγή. Η διαστραμμένη η διαστροφή δεν χρειάζεται, τις γραφές να κοιτάξει κανένας. 2.000 χρόνια, 3.000 χρόνια υπάρχουν. Το πρόβλημα είναι ότι θέλουμε να θεωρούμαστε πολιτισμένη κοινωνία. Λοιπόν, ας αρχίσουμε από τα πρακτικά πράγματα. Αυτοί που βρίζουν το Αθηνόκεντρο πρέπει να θυμούνται ότι στην Αττική, για παράδειγμα, όταν μιλάνε για την κακοκαιρία, μένει ο μισός πληθυσμός της χώρας. Και αν δεν το λάβεις αυτό υπόψη σου, τότε δεν μπορείς να μιλάς για αριθμητικές πλειοψηφίες ή μειοψηφίες σε μια εποχή που όλοι μας έχουμε γίνει αριθμό. Αριθμός ΑΜΚΑ, αριθμός ταυτότητας, αριθμός τούτο, αριθμός κίνο, αριθμός τάλο, αριθμός πιστοποιητικού εμβολιασμού. Μόνο αριθμοί είμαστε. Άρα πρέπει να ξαναγίνουμε άνθρωποι. Κατά τη γνώμη μου και κομμουνιστές. Γιατί άμα είσαι κομμουνιστής, είσαι άνθρωπος. Σου απαγορεύεται να εκμεταλλεύεσαι άνθρωπο. Οφείλεις να τον στηρίζεις και να τον αγαπάς. Για να πάμε σε πράγματα ουσιαστικά. Δεύτερον, στο ζήτημα που λες. Εγώ θα σου πω ότι κάποιος ξεγελάστηκε. Μα άμα ένας άνθρωπος μορφωμένος που διαχειρίζει τον πολιτισμό, που πρέπει να προστατεύει τις τέχνες που είναι απροστάτευτες, ειδικά το θέατρο, η ηθοποίη, η μουσική αυτή τη στιγμή, πεινάνε, είναι ένα χρόνο κλειστή μέσα στον κορονοϊό, χίλια δυο. Αν ένας τέτοιος άνθρωπος ξεγελιέται, τότε μας θάβει όλους μαζί με το που το λέει. Διότι αν ξεγελιέται μια γυναίκα με πτυχίο υπουργίνα και γραμματιζούμενη, γιατί δεν θα ξεγελαστεί το 14χρονο. Πες μου, γιατί δεν θα ξεγελαστεί το 14χρονο. Και ποιος θα το προστατέψει. Αυτοί οι οποίοι βγαίνουν και λένε έχω παιδιά και είμαι ευαίσθητος, έπρεπε να ντρέπονται που το λένε. Και δεν το λέμε εμείς. Γιατί τότε σημαίνει ότι όσοι δεν έχουν παιδιά είναι ανέστητοι. Και εγώ ξέρω πολλά παιδιά σωσμένα από ανθρώπους που δεν έχουν παιδιά. Και είναι παιδιά των άλλων. Γιατί αν αρχίσουμε τα παιδιά μου και τα παιδιά που έχω, και όχι τα παιδιά των άλλων ή τα παιδιά που δεν έχω, τότε η κοινωνία έχει εκβαρβαριστεί στην ουσία της και έχει πάει μέσα, στο βάθος. Εγώ απαιτώ να υπερασπιστεί κάποιος το παιδί, είτε έχει παιδιά, είτε δεν έχει παιδιά. Μάλιστα. Είτε είναι δικά του, είτε είναι των αλωνώνε. Για να πάμε σε αυτό. Τρίτον, αρεσκόμαστε στους μύθους. Όλοι αυτοί που δεν μίλησαν, όλοι αυτοί που ξέρανε, που ήταν εφήμες, που δεν είχαν αποδείξεις, που το σέβομαι, ενώ όχι τα θύματα, ενώ τους πέριξ. Δεν σπεύσανε όταν βλέπανε αυτούς τους ανθρώπους να ανέρχονται, να πιάσουν αυτούς που τους πρόχνουν να ανέλθουν, να τους πούνε φιλάρα, κάτσε εδώ και κοίτα το πράγμα. Γιατί ξέρω πολλά. Και να ανοίξουν το στοματάκι τους και να το πούνε έγκαιρα. Και να το πούνε έγκυρα. Αυτοί συντελέσανε στο μύθο. Αυτοί γεμίσανε τις πλατείες για να δουν τις παραστάσεις. Αυτοί τους βγάλανε στις τηλεοράσεις. Και σπρώχνανε και τους δημοσιογράφους να τους βγάλουνε. Γιατί ήταν επώνυμοι, γιατί ήταν σπουδαίοι, γιατί ήταν μεγάλοι, γιατί ήταν τρανοί. Τα βουλωμένα στόματα φτιάχνουν τους μύθους. Τα ανοιχτά στόματα καταρρίπτουν τους μύθους. Και μη μου μιλάνε για θέατρο και υποκριτική, γιατί είμαι σε μια κουλτούρα που λέει ότι ο Ειδίποδας όταν δεν ήξερε και κατάλαβε ότι δεν ήξερε και κοιμήθηκε με τη μάνα του, έβγαλε μόνος του τα μάτια του. Μάλιστα. Μόνος του τα έβγαλε. Γιάννα. Επομένως, η συγγνώμη δεν είναι μια εφεύρεση πλυντηρίου. Ας καθίσουμε να σκεφτούν πρώτα απ' όλα οι γονείς που λένε ότι έχουν παιδιά.
πόσοι από τους γονείς είναι σε θέση να ανεχτούν, να αντέξουν, ναι, να βοηθήσουν, να στηρίξουν, να αναζητήσουν και στήριξη όταν πάει το παιδί τους να τους πει ότι ξέρεις έπαθα αυτό. Γιατί υπάρχουν παιδιά που δεν μπορούν να μιλήσουν στο σπίτι τους όταν αυτό συμβεί στα 10 και στα 12. Να μου πει κάποιος που είναι το σύνολο των απαιτούμενων κοινωνικών υπηρεσιών για χρόνια παλεύουμε. Λιανά, για τους κακοποιημένους γενικώς ανθρώπους. Ακούστε με, δεν μπορεί να συζητάμε για αυτά τα πράγματα μόνο επί προσώπων. Μάλιστα. Χρειάζεται ιδεολογική, πολιτική διαφορά. Πολλές Εάν γυναίκες... δεν την αποκτήσουμε, δεν θα μπορέσουμε ποτέ σε αυτόν τον τόπο να πετύχουμε μια κοινωνία για την οποία να περηφανευόμαστε ότι τη φτιάξαμε μονάχοι μας. Και δεν μας την έφτιαξαν να μας τη φορέσουν καπέλο. Πολλές σου φίλες μου λένε, Γιώργο, υπάρχει και ο ενδοοικογενειακός βιασμός. Πολλές γυναίκες βιάζονται από τους ίδιους τους τους άντρες. Το αδιαπιστώσαμε και μέσα στην καραντίνα. Ναι, άκουσε να δεις. Ναι. Πάρτε την καραντίνα ένα παράδειγμα. Ακούσατε πουθενά ότι θα υπάρχουν τόσοι χώροι για τους ξεπαγιασμένους? Όχι. Γιατί? Γιατί έχουμε καραντίνα και απαγορεύεται ο συγχρονισμός. Επομένως, θα σου πει η πολιτεία, γιατί να βάλω εγώ ένα. Εγώ ξέρω σε 5 δημαρχία από την Κηφισιά μέχρι το Διόνυσο πήγε ο κόσμος και κοιμότανε. Όπου υπήρχε ηλεκτρικό, υπήρχε γεννήτρια. Με συγχρονισμό. Ναι. Τι θα ήταν, με 2 μέτρα απόσταση και με 82 μάσκες και θα αποφεύγαν τον κίνδυνο. Και δεν μου λες μέσα στην κατάσταση αυτή της καραντίνας, η οποία βαστάει έναν ολόκληρο χρόνο. Η ενδοοικογενειακή κακοποίηση. Η ενδοοικογενειακή κακοποίηση. Η γυναίκα, το παιδί. Ο άντρας αύριο το πρωί. Δεν έχει καμία σημασία. Ναι. Ο κακοποιούμενος, η πλειονότητα τι είναι? Γυναικόπαιδα. Έτσι είναι. Γυναικόπαιδα. Όπως το λες είναι. Τα γυναικόπαιδα. Ποιος τρόπος υπάρχει να επικοινωνήσουν με τον έξω κόσμο και πού να απευθυνθούν? Και πού να πάνε? Όλα και πού να απευθυνθούν? Όταν 4 μέρες παίρνεις τη ΔΕΔΙΕ και την τρίτη μέρα αρχίζει να απαντάει στο τηλέφωνο. Και σου τρώει ένα τρίλεπτο για να σου λέει: ζητάμε την κατανόησή σας που οι συνθήκες είναι έτσι και εμείς δουλεύουμε πάρα πολύ. Και κάθεσαι εκεί σαν τον ηλίθιο. Για να σου βγει κάποιος και να σου πει: μηχανικά, αναμενόμενος χρόνος απάντησης 8 λεπτά, 10 λεπτά, 12 λεπτά, 13 λεπτά, 14 λεπτά. Σκέψου αυτό το πράγμα στην κακοποίηση μέσα στο σπίτι. Τι γίνεται? Σε ποιες δομές, με ποιους ανθρώπους, με τι στήριξη και πού να βρει το δίκιο της η γυναίκα? Πού να το βρει? Ακούστε, κοστίζει η δικαιοσύνη? Κοστίζει. Βέβαια. Κοστίζει η δικαιοσύνη? Κοστίζει. Βέβαια. Κοστίζει το να είσαι μέσα στα σύγχρονα μέσα? Κοστίζει. Κοστίζει να κυκλοφορήσει σε αυτόν τον τόπο? Κοστίζει. Πληρώνεις διόδια μόλις βγεις έξω από την πόρτα του σπιτιού σου? Κοστίζει να αναπνέεις? Κοστίζει. Πληρώνεις ακόμα και τέλη για να αναπνέεις καθαρό αέρα που δεν τον αναπνέεις? Κοστίζει. Και τι θα γίνει αυτό? Μεταφορά ευθυνών έχει γίνει στην Ελλάδα κεντρική ιδεολογία και χόμπι. Και χόμπι και κεντρική ιδεολογία. Μάλιστα. Και κεντρική επαγγελματική ανασχόληση. Να πετάει ο ένας τον άλλον ένα μπαλάκι και αφού το πετάξουν όλοι μαζί σε όλους και μετά αφού παίξει βόλεϊ η κυβέρνηση με την εκάστοτε αξιωματική αντιπολίτευση, οι οποίοι έχουν συμμαχήσει με το διάολο και ο ένας και ο άλλος, δηλαδή η Νέα Δημοκρατία είχε διάολό του στο Πασόκ και συμμάχησε και κάνανε μαζί κυβέρνηση. Ο ΣΥΡΙΖΑ είχε διάολό του την δεξιά και συμμάχησε με τον Καμένο. Και μαζί οι συμπράξαντες με το διάολό του στον απέναντί του. Έρχονται όλοι μαζί τώρα και μιλούν για κάθαρση. Μα πώς θα μας καθαρίσουνε αυτοί που λερώσαν τον καμπινέ μας?